Ακριβώς τη λέει: εγώ έχω διαισθανθεί. Και επειδή ήθελε να τρολάρει εντός εισαγωγικών τα δημοσιεύματα, έγραψε και ένα story στο Instagram στο οποίο λέει: νομίζετε ότι αποκάλυψα το φίλο του παιδιού μου. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, να δούμε τι είπε για το συγκεκριμένο. Για πάμε παρακαλώ. Βλέπω μέσα ότι φοράς γαλάζιο. Αν και νομίζω ότι μάλλον πρέπει να φοράς ροζ. Παιδιά, αυτό το παιχνίδι πια, δεν βαριέστε. Με το τι φίλο είναι, είναι πλέον μαγοράκι. Είδαμε σήμερα το μεσημέρι. Ότι μου ξέφυγε. Ότι σου ξέφυγε το φίλο του μωρού και ότι περιμένεις κοριτσάκι. Μάτσα, λέτε. Και υπήρχε ένα παραγωγή στα site. Όχι. Σε ενοχλεί που ξέρεις, μάθαμε. Δεν θέλω να το πω, δεν μου αρέσει. Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται. Εκεί δεν χρειάζεται. Αν είχες τη δυνατότητα, ρε παιδί μου, να μην το μάθει κανείς, να γεννούσες και μετά. Ναι. Θα το... Ναι. Δεν θα το έλεγες. Πάντως δεν φαίνεται να προσέχεις πολύ. Καθόλου δεν προσέχω. Είδαμε και τα μελομακάρονα που ανέβασα. Καθόλου δεν προσέχω. Τρώω πολύ, πολύ περισσότερο από την πριν που πάντα έτρωγα. Και δεν μαζεύομαι. Παιδιά, τι γλυκούλα που είναι. Εντάξει, κοριτσάκι περιμένει, παιδιά. Παιδιά, είπε κιόλας και χθες πώς θα τον τίνει. Είμαι περίεργος πώς θα τον τίνει. Εντάξει, όταν λέγονται τέτοιες ατάκες, καταλαβαίνεις όταν είναι κοριτσάκι. Όχι, γιατί και τα αγοράκια με τα τίνει όμορφα. Όταν είναι μωράκια. Με τα γαλάζια του, με τα έτσι. Απλώς η Αθηνά, επειδή έχει και με τα ρούχα. Είναι σαν κουκλίτσες, ξέρει. Σε μέλουσες μαμάδες τα κοριτσάκια. Φαντάζονται πώς θα τα φτιάχνουν φιωγκάκια, πώς θα του βάζουν κοτσιδάκια. Τέτοια πράγματα. Σε πολύ λίγο του άλλου νομίζω θα δούμε και. Την κουβέντα που είχε χθες με την Ελένη Μενεγάκη. Είχε τεράστιο ενδιαφέρον. Και ήταν πάρα πολύ τρυφερή. Και σε πολύ λίγο θα δούμε και αυτό που σας είπα, είναι ακριβώς τα αποσπάσματα από τη χθεσινή εκπομπή. Πολύ όμορφη ήταν πάντως χθες και πολύ ωραία ντύνεται. Θέλω να το πω αυτό για εγκυμονούσα. Ντύνεται πάρα πολύ ωραία και στη Λάτα. Μαζεμένα. Την κολακεύει πάρα πολύ. Ακόμα και η φούστα που φόρεσε και τώρα, αλλά και στην Ελένη Μενεγάκη. Αυτό είναι... με Τζόρτζια βασικά. Ναι, πιο μαζεμένα. Μ' αρέσει όταν στην εγκυμοσύνη κλείνονται λίγο. Πάει να γίνει μανούλα, είναι πάρα πολύ γλυκιά και πολύ ωραίο. Η Νικόλη Παπαναγιώτου κάνει το styling, της κάνει εξαιρετική δουλειά, μπράβο. Για να περάσουμε.